κεντρικών φυλακών ναρκωτικές ουσίες. Και πώς, να σας εξηγήσουμε. Σε κόλλες Α4 που είχε πάνω ναρκωτικές ουσίες, προσπάθησε να διοχετεύσει σε συγκεκριμένο κατάδικο αυτές τις κόλλες που ήταν γεμάτες ναρκωτικές ουσίες. Μαζί μας ο κύριος Στέλιος Σεργίδης, στη ΣΥΚΑΝ. Κύριε Σεργίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, παραδόθηκε τελικά ο συγκεκριμένος δεσμοφύλακας, τον οποίον ψάχνατε από μόνον του. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε πει ότι θα τεθεί άμεσα σε διαθεσιμότητα. Προφανώς και έχει τεθεί, κύριε Σεργίδη. Αλλά το ερώτημα προς εσάς είναι το εξής. Αυτή η πρακτική με τις κόλλες Α4, κύριε Σεργίδη, δημοσιογραφικά, θα πρέπει να σας πω ότι δεν το έχω ακούσει πρώτη φορά. Οι πληροφορίες αυτές εδώ και καιρό είχαν φτάσει στα αυτιά αρκετών δημοσιογράφων. Ναι, πράγματι αυτή είναι μια έτσι μέθοδος που χρησιμοποιείται ειδικά σε σοφρονιστικά ιδρύματα, όχι μόνο στην Κύπρο, έτσι από τις πληροφορίες που ανταλλάσσουμε με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε, είναι εύκολη η μεταφορά, μη ανιχνεύσιμη και εύκολο να το διοχετεύσουν μέσα σε κλειστές κοινότητες που υπάρχει έλεγχος, όπως το σοφρονιστικό ίδρυμα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε, κύριε Σεργίδη, πρόκειται για κόλλες Α4, όπως αυτή που κρατάω, για παράδειγμα. Και είναι ποντισμένες με ναρκωτικές ουσίες. Πώς δηλαδή κάνουν αυτή τη διαδικασία και τις κόβουν σε κομματάκια και τις διανέμουν Να μην πούμε σε λεπτομέρειες, έτσι για να μην προκαλέσουμε. Να πούμε δεν είναι θέμα λεπτομεριών, κάνει εντύπωση, προκαλεί αίσθηση. Ναι. Να πούμε ότι εμποτίζονται αυτές οι κόλλες, ως συνήθως είναι με συνθετικά καναβινοειδή, δηλαδή που ομοιάζουν τις κάναβις, έχουν την ίδια επίδραση όπως τις κάναβις και κόβονται, όπως έχετε πει, σε μικρά κομματάκια. Και το βάζουν υπογλώσσια ως συνήθως. Μάλιστα. Και όλο αυτό κυκλοφοράει και στις κυπριακές κεντρικές φυλακές. Κύριε Σεργίδη, αναμένετε η ΚΑΝ να διεξάγει και άλλους ελέγχους εντός του σοφρονιστικού ιδρύματος για αυτού του είδους τα ναρκωτικά? Κοιτάξτε, είμαστε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση των Φυλακών. Αντιλαμβάνεστε, όταν υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχει άμεση συνεργασία. Τηρούνται οι διαδικασίες μεταξύ των δύο υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, σίγουρα πιθανόν να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Τώρα δεν ξέρουμε πώς τι θα προκύψει μέσα, γιατί τώρα βρισκόμαστε στο ανακριτικό έργο αυτής της υπόθεσης. Δεν το αποκλείουμε όμως. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σεργίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.